Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Και θα θέλαμε καταρχάς ένα πρώτο γενικό σχόλιο για όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε εγχώριο, καθώς είχαμε και χθες μια συζήτηση στη Βουλή και μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είμαστε με έναν πόλεμο, υπεριαλιστικό πόλεμο, απρόβλεπτων διαστάσεων, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, που φυσικά ξεκίνησε με η τυπική έναρξη του πολέμου, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η απαράδεκτη και βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως το έφλεκτο υλικό, τόσο στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όσο και γενικότερα, συσσωρεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, η ιστορία δεν ξεκίνησε στις 24 Φλεβάρι με τη ρωσική εισβολή. Το έφλεκτο υλικό συσσωρεύεται χρόνια στην περιοχή μας και νομίζω ότι όσοι δεν το βλέπουν, και αναφέρομαι φυσικά σε διεθνείς οργανισμούς που τώρα εμφανίζονται όψιμα ευαίσθητοι, σε κυβερνήσεις, σε πολιτικές δυνάμεις, όσοι δεν το βλέπουν αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ απλά υποκριτές. Γιατί ήταν γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι γνωστά, τα σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας, οικονομικής, στρατιωτικής, πολιτικής περικύκλωσης της Ρωσίας, με διεύρυνση οργανισμών όπως είναι το ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Είναι γνωστά τα σχέδια εγκατάστασης σύγχρονων όπλων. Είναι, για παράδειγμα, γνωστή η ιστορία με την αντιπυραυλική ασπίδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύγχρονων όπλων, στρατιωτικών δυνάμεων, στρατιωτικών βάσεων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που σε μια πορεία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης είναι γνωστό ότι αυτές οι δυνάμεις το 2014 οργάνωσαν στην Ουκρανία ένα αντιδραστικό πραξικόπημα με τη στήριξη φασιστικών οργανώσεων και παραστρατιωτικών μηχανισμών, οι οποίοι και αυτοί τρομοκρατούν τον Ουκρανικό λαό, προκειμένου να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση που θα είναι φιλική προς τα συμφέροντά τους. Και φυσικά από την άλλη μεριά είναι τα σχέδια της Ρωσίας, της καπιταλιστικής Ρωσίας, και το τονίζω αυτό, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ευαίσθητοι, είναι αυτοί που χαιρέτησαν την καπιταλιστική παλινόρθωση στη Ρωσία, τα αποτελέσματα της οποίας τα ζούμε με αυτές τις τραγωδίες σήμερα. Είναι επομένως τα συμφέροντα της Ρωσίας, η οποία προωθεί τα δικά της σχέδια, με πιο χαρακτηριστικά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 και τώρα με την προσάρτηση, με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονμπάς. Άρα λοιπόν, εν ολίγης, έχουμε έναν πολύ σκληρό ανταγωνισμό. Μία όξυνση του ανταγωνισμού, γεωπολιτικού, οικονομικού, νομίζω είναι σαφές πλέον, και όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες σε σχέση με τους ενεργειακούς δρόμους, με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την Ευρώπη κτλ. Νομίζω το αποδεικνύει περίτρανα όλο αυτό. Έναν ανταγωνισμό που οι λαοί για μια ακόμη φορά τον πληρώνουν με αίμα, με καταστροφή, με προσφυγιά και με ενεργειακή φτώχεια σαν αυτή που ζει και ο ελληνικός λαός το τελευταίο διάστημα και που θα ενταθεί πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα με άλωθη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Γκιόκα, πριν περάσουμε στα εγχώρια, η επέκταση του ΝΑΤΟ στην οποία αναφέρεστε είναι κάτι πολύ σωστό, τεκμηριώνεται και από το χάρτη. Μια ματιά να ρίξει κάποιος από τη δεκαετία του 90 και μετά το 2000, και ουσιαστικά και ο πόλεμος στη Γεωργία είχε αυτή την αφορμή. Τι όμως μπορεί να απαντήσει κάποιος, αν σου πει η Ουκρανία ή οποιαδήποτε χώρα, η Λευκορωσία σε μια επόμενη φάση, αν δεν είναι τόσο κοντά στη Ρωσία, ότι εμένα οι πολίτες μου θέλουν να μπούμε στο ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ, θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αν θυμάστε το ακούσαμε πρόσφατα και με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, που τότε στην κριτική που ασκούσε το ΚΚΕ προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών διευκολύνει την είσοδο μιας χώρας
σε έναν υπεριαλιστικό, σε έναν δολοφονικό οργανισμό, όπως είναι το ΝΑΤΟ, χρησιμοποίησε τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως άλοθη. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι θέληση του γειτονικού λαού να μπει στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε, το πώς διαμορφώνεται η θέληση ενός λαού σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την Ουκρανία, μπορώ να σας πω ότι η θέληση του ουκρανικού λαού δεν διαμορφώθηκε και τόσο ελεύθερα, ιδιαίτερα αν μιλήσουμε από το 2014 και μετά, για να μην πάω ακόμη και πιο πίσω. Το 2014, κύριε Καμιλάλη, στηρίχτηκαν ναζιστικές οργανώσεις. Καμίλαλη, συγγνώμη. Στηρίχτηκαν ναζιστικές οργανώσεις. Παραστρατιωτικοί μηχανισμοί. Όλοι αυτοί, γιατί ακούσαμε και το απίστευτο επιχείρημα του Πρωθυπουργού χθες στη Βουλή, ότι ρε παιδιά, πού τους είδατε τους νεοναζί, 2,5% παίρνουν, λέει, στις εκλογές στην Ουκρανία. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, μιλάω για τα τάγματα του Αζόφ, μιλάω για το Αϊντάρ κτλ., είναι ενταγμένα αυτή τη στιγμή ως τμήματα του Ουκρανικού κρατικού μηχανισμού, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Να σας πω μόνο ότι το ΚΚΚ Ουκρανίας είναι απαγορευμένο από το 2014-2015. Απαγορεύτηκε με νόμο στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε επίσης ότι το 2015 το κτίριο των εργατικών συνδικάτων της Οδυσσού πυρπολήθηκε με 100 νεκρούς. Είναι πράγματα όλα αυτά τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά και φυσικά δεν θα τα ακούσουμε από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την προπαγάνδα που κάνουν για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο. Είναι όμως γεγονότα. Είναι γεγονότα που συνέβησαν και αποδεικνύουν αυτό που σας είπα πριν. Ότι τελικά το πώς διαμορφώνεται η θέληση ενός λαού, με τι διλήμματα, με τι εκβιασμούς, με τι τρομοκρατία, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι ένα σημείο που είναι το πώς διαμορφώνεται μια συνένεση στις χώρες μας με όλους τους μηχανισμούς προπαγάνδας που τίθενται σε εφαρμογή, αλλά και μετά το τι γίνεται αφού διαμορφωθεί αυτή η συνένεση. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο και θα με ενδιαφέρει πολύ να το σχολιάσετε, γιατί βεβαίως εκτίμησα πολύ την στάση του ΚΚΕ και το γεγονός ότι στράφηκε και προς τις δύο πλευρές και δεν άφησε προφανώς απ' έξω τις ευθύνες του ΝΑΤΟ, αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε όλη την αντιρωσική ιστερία στην οποία πατάει αυτό. Και τη χαρακτηρίζω με μια λέξη, κάπως ας αποφύγουμε τους ψυχιατρικούς συνδυασμούς, αλλά θέλω να πω ότι οπωσδήποτε αυτό, με όποιο δρόμο και αν έχει πάρει η Ρωσία, για την αμερικανική κοινή γνώμη και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται αυτοί οι συσχετισμοί και η καθοδήγηση της κοινής γνώμης, είναι φανερό ότι κοιτάζει να πατήσει πάνω σε τέτοια αντανακλαστικά μιας παραδοσιακής αντιρωσικής στάσης. Είναι προφανές ότι, και μην πάμε μακριά, μία ματιά να ρίξουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κανάλια τα ελληνικά τις τελευταίες μέρες, νομίζω ότι αυτό προκύπτει αβίαστα, το συμπέρασμα αυτό. Μία αντιρωσική προπαγάνδα, η οποία φτάνει μέχρι στο σημείο γελοιότητας. Λοιπόν, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, να απαγορεύει καλλιτεχνικά έργα Ρώσων καλλιτεχνών, συγγραφέων κτλ. Ή να διακόπτει συνεργασίες με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς στο όνομα της καταδίκης του πολέμου. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αξιοποιούνται και τέτοιες μορφές προπαγάνδας. Όπως επίσης ισχύει και το ότι αξιοποιείται και ο αντικομουνισμός και ο αντισοβιετισμός σε αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα είναι το όχι περίεργο, εμείς το εξηγούμε αυτό το ζήτημα, αξιοποιείται ο αντικομουνισμός και από τις δύο μεριές. Και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ταυτίσουν τη σημερινή Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση κτλ., αλλά και από τη μεριά της ρωσικής ηγεσίας και του Πούτιν, προκειμένου να μιλήσουν για την ανάγκη αποκομμουνιστικοποίησης, επειδή δήθεν το ουκρανικό έθνος
διαμορφώθηκε ως ένα λάθος, μια λαθασμένη κρατική επιλογή που κάναν οι Μπολσεβίκοι και ο Λένιν εκείνη την περίοδο. Ξέρετε, μιλάμε για δύο λαούς, τον Ουκρανικό και τον Ρωσικό λαό, που έζησαν για πάρα πολλές δεκαετίες μαζί. Αδελφομένοι, προόδευσαν μαζί, πολέμησαν μαζί εναντίον του φασισμού και του ναζισμού. Είναι επομένως λογικό από αυτή τη μεριά, από τη μεριά των ηγεσιών, να αξιοποιείται ο αντικομουνισμός για να διαιρέσουν δύο λαούς και να επιβάλλουν την εθνικιστική ιστερία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε να αξιοποιείται αυτή η προπαγάνδα. Όπως επίσης το είδαμε και χτες στη Βουλή. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί... Ναι, εγώ μην παρεξηγηθώ, το διαχωρίζω από την κριτική που γίνεται προς τον Πούτιν και την οποία κάνατε και εσείς. Δεν λέω ότι αυτό είναι ένα πράγμα. Λέω ότι κινητοποιούνται αντανακλαστικά με σκοπούς προπαγανδιστικούς. Όπως επίσης είναι απαράδεκτη και η φήμωση μέσων ενημέρωσης, όπως είναι το Russia Today ή όπως είναι το Sputnik κτλ., στο όνομα ότι κάνουν προπαγάνδα για τον πόλεμο. Λες και τα άλλα μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν προπαγάνδα υπέρ της άλλης πλευράς του πολέμου. Και νομίζω ότι και η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε και αυτό που ρώτησε πριν ο κύριος Καμίλαλης. Δηλαδή, η στάση και το πολεμικό παραλήρημα από τη μεριά του Πρωθυπουργού προκειμένου να δικαιολογήσει την συμμετοχή της Ελλάδας, την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο υπέρ της πλευράς του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει το ερώτημα αν θα συμμετέχει. Η Ελλάδα συμμετέχει. Μα δεν ρωτήθηκε. Η Ελλάδα εμπλέκεται. Ναι, δεν προηγήθηκε κάποια συζήτηση ούτως ή άλλως. Ήταν αυτό που ανήκομενη στη Δύση. Ανήκομενη στη Δύση. Να σας πω κάτι. Συμφωνώ, όμως εμείς δεν θα αλλάζαμε στάση ακόμη και αν είχε προηγηθεί μια συζήτηση. Δηλαδή, εμείς καταδικάζουμε την οποιαδήποτε συμμετοχή ή εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε πρόσχημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να είναι σε γνώση του ελληνικού λαού ότι από δύο, τουλάχιστον δύο, στρατιωτικές βάσεις που είναι σε ελληνικό έδαφος, μιλάμε για την στρατιωτική βάση στην Αλεξανδρούπολη και τη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκιο, οι οποίες, να θυμίσω, φτιάχτηκαν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε αυτές τις βάσεις και στη συνέχεια τις επέκτηνε και τώρα θέλει να τις μονιμοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεταφέρονται και προωθούνται στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στην Πολωνία. Χώρια από το στρατιωτικό υλικό που μεταφέρεται αυτές τις μέρες μεσέ 130. Όχι ελληνικές δυνάμεις, νατοϊκές, να το διευκρινίσουμε, σωστά. Νατοϊκές δυνάμεις, ναι. Νατοϊκές δυνάμεις. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το ερώτημα αν αύριο μεθαύριο, τι θα γίνει, αν αύριο μεθαύριο το ΝΑΤΟ αποφασίσει να στείλει δυνάμεις ταχείας επέμβασης ή να στείλει μαχητικά αεροσκάφη ή άλλες δυνάμεις. Έκανε μία αναφορά ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας. Βεβαίως. Έθεσε το ερώτημα. Πολύ διακριτικά με ερώτημα. Ναι. Για την ερώτημα αν ετοιμάζονται ελληνικές μονάδες να συμμετέχουν, γιατί ξέρουμε ότι γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις. Φυσικά, ανάλογα και με την εξέλιξη της πολεμικής σύγκρουσης και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν λέμε πολύ ξεκάθαρα το εξής. Ξέρετε, η καταδίκη του πολέμου, το όχι στον πόλεμο, είναι εύκολο να το λες. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά για τον ελληνικό λαό σημαίνει απεμπλοκή της χώρας μας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Η Ελλάδα δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Είτε με στρατιωτικές δυνάμεις, είτε με βάσεις, είτε με δικές της μονάδες, είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γιατί προσέχτε τώρα και τη συνένεση που υπάρχει και από τις άλλες δυνάμεις. Τι υπόθηκε σε αυτό το πολεμικό παραλήρημα του κυρίου Μητσοτάκη χτες στη Βουλή από τη μεριά των άλλων κομμάτων? Το Μεν Κινάλ χαιρέτησε την αποστολή στρατιωτικού υλικού και την εμπλοκή της Ελλάδας. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εκφράζουμε κάποιες ανησυχίες και ότι δεν έγινε στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.
Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο ρωτάμε εμείς οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπως είναι το ΝΑΤΟ, αποφασίσουν να στείλουν και ελληνικές δυνάμεις στα πλαίσια διεθνών αποστολών σε μια, στην Πολωνία ή σε μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, αυτό είναι αποδεκτό? Για μας δεν είναι σε καμιά περίπτωση αποδεκτό. Με οποιοδήποτε πρόσχημα, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Πολύ περισσότερο που είναι γνωστές εδώ και χρόνια οι προειδοποιήσεις και Ρώσων αξιωματούχων και για την Αλεξανδρούπολη και τις άλλες βάσεις, ότι αυτές μπορεί να στοχοποιηθούν στο πλαίσιο αντιπίνων ως εχθρικές βάσεις. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος που διαμορφώνεται και για τον ελληνικό λαό και για τους άλλους λαούς της περιοχής. Είπατε κάτι για το όχι στον πόλεμο και το είπε ακριβώς το ίδιο μέχρι ένα σημείο προφανώς πριν το στρέψει αλλού ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και είπε συγκεκριμένα το εύκολο όχι στον πόλεμο είναι μια ευχή, πάντως δεν είναι πολιτική. Κάνει λόγο για εξίσωση θήτη και θύματος με το όχι στον πόλεμο. Και επίσης υπάρχει και αναφορά που έχει γίνει σλόγγαν, εγώ τη διαβάζω και πάρα πολύ στο φιλοκυβερνητικό τύπο, ότι θα είμαστε και αυτή τη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι, λοιπόν, ξέρετε... Είναι τελικά ευχή το να πούμε, παιδιά, απεμπλοκή, εμείς δεν συμμετέχουμε. Μήπως δεν είναι πολιτική. Το απεμπλοκή από τον πόλεμο και καμιά συμμετοχή της Ελλάδας αυτών είναι το μοναδικό πρακτικό καθήκον, να το πω έτσι, που πρέπει να έχει ένα φιλιρινικό, αντιπολεμικό, αντιμπεριαλιστικό κίνημα. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο. Να πιάσουμε το επιχείρημα περί ίσων αποστάσεων. Καταρχήν, εμείς δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις. Εμείς διαχωρίζουμε ότι από τη μια μεριά είναι οι κυβερνήσεις, είναι οι υπεριαλιστικές συμμαχίες και από την άλλη μεριά είναι οι λαοί. Οι λαοί ήταν και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στη Συρία και στη Λιβύη και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Και εμείς είμαστε ανεπιφύλακτα 100% από την πλευρά των λαών. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι μία λαθροχειρία. Για να κρύψει πια. Για να κρύψει τη συστράτευσή της με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς το δικαιολογεί αυτό η κυβέρνηση? Προσέξτε, έχει μια σημασία. Το δικαιολογεί αυτό από τη σκοπιά το ότι πρέπει να αντιταχθούμε στον αναθεωρητισμό, τον οποίον εκφράζει και η τουρκική ηγεσία και όντως τον εκφράζει και η τουρκική ηγεσία με τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις κτλ. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα όμως. Ο αναθεωρητισμός είναι κάτι καινούριο στις διεθνείς εξελίξεις και στις συγκρούσεις που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια? Αναθεωρητισμό δεν είχαμε και στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας? Είχαμε αναθεωρητισμό. Αναθεωρητισμό δεν είχαμε στην περίπτωση του Ιράκ, στην περίπτωση της Λιβύης, παραβίαση συνόρων, παραβίαση εδαφικής ακυρότητας κρατών. Αναθεωρητισμό δεν είχαμε με την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, που εκεί πέρα, ξέρετε, δεν ήταν γενικά το διεθνές δίκαιο που παραβιαζότανε. Παραβιαζόταν η συνθήκη της Λοζάνης. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν διαμόρφωνε μόνο τα δυτικά σύνορα ως προς εμάς της Τουρκίας, της πάλι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διαμόρφωνε και τα ανατολικά σύνορα. Λοιπόν, αυτόν τον αναθεωρητισμό ποιος τον νομιμοποίησε? Δεν τον νομιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συμμαχίες δηλαδή στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας, όπως επίσης τον νομιμοποίησαν και οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά καιρούς που συμμετείχαν σε αυτές τις αποστολές. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα περί αναθεωρητισμού και περί σωστής πλευράς της ιστορίας κτλ. Λοιπόν, είναι ένα άλοθη που χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να δικαιολογήσει τη συστράτευσή της με τον έναν υπεριαλιστικό πόλο εν προκειμένου με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Γκιόκα, να κάνω μια ερώτηση επί του πρακτέου. Γιατί θυμάμαι κάτι, πρέπει να ήσασταν μικρός τότε. Όταν το ΚΚΕ και άλλοι από εμάς, πολλοί άλλοι από εμάς, βάλαμε τα σώματα μας μπροστά στη Θεσσαλονίκη για να μην περάσουν ατοϊκές δυνάμεις προς τη Γιουγκοσλαβία.
είμαστε σε μια φάση που πολλοί κόσμος αγωνιά, απλός κόσμος της αριστεράς και του ΚΚΕ, για το πώς μπορούμε να συντονιστούμε απέναντι σε αυτό που έρχεται. Και αυτό που έρχεται το βλέπουμε όλοι ως πολύ σκοτεινό για τη χώρα μας. Δεν είμαστε ένας λαός που ποτέ δεν έχει δει τον ΝΑΤΟ λαός μας ποτέ σαν κάτι δικό του, ό,τι και αν κάνουν οι κυβερνήσεις. Το θέμα είναι λοιπόν, πώς μπορεί να συντονιστεί κάτι ευρύτερο. Είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο που χρειάζεται. Και πώς μπορεί να βοηθήσει το ΚΚΕ σε αυτήν την κατεύθυνση. Για τον κόσμο μιλάω, δεν μιλάω για τα ΠΑΠ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θεωρούμε ότι, καταρχήν, το στίγμα, να σας το πω έτσι, δόθηκε από την πρώτη μέρα με τη συμμετοχή του ΚΚΕ, με την στήριξη μιας μεγάλης συγκέντρωσης από τη Ρώσικη Πρεσβεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Το κίνημα, το εργατικό κίνημα, το νεολαϊστικό κίνημα, οι άλλοι μαζικοί φορείς, τα σωματεία, οι φοιτητικοί σύλλογοι, χτες υπήρχε μια πολύ μεγάλη μαζικότατη κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας. Βέβαια, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα σε μια άλλη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, που μίλαγαν διάφοροι γνωστοί, άγνωστοι, τώρα δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων με συγκεκριμένο αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος. Να δυναμώσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μέσα στο κίνημα, μέσα στους μαζικούς φορείς, στα εργατικά σωματεία, γιατί ξέρετε, εκτός όλων των άλλων, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το εξής το επόμενο διάστημα. Μία αντεργατική επίθεση, που φυσικά δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά κάτι συνεχιζόμενο, η οποία θα επιδιώξει η κυβέρνηση να τη δικαιολογήσει στο όνομα του πολέμου. Στο όνομα του πολέμου. Τα ζητήματα δηλαδή της ενεργειακής φτώχειας, τα ζητήματα της ακρίβειας, των συλλογικών συμβάσεων κτλ. Τα οποία πρέπει να είναι στοιχείο της πάλης του εργατικού κινήματος, μπροστά ιδιαίτερα και σε αυτές τις εξελίξεις που έχουμε με την Ουκρανία. Όλα αυτά θα επιχειρήσει η κυβέρνηση, όπως έκανε και με την πανδημία, αλλά δεν τις πέρασε, τώρα με άλλοθη τον πόλεμο, λοιπόν, να δικαιολογήσει τέτοιου είδους πολιτικές. Άρα λοιπόν, εκεί είναι νομίζω το βασικό. Εκεί είναι πρέπει να δώσουν ο καθένας τις δυνάμεις που έχει, έτσι, στο μαζικό κίνημα, στα εργατικά σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους κτλ. Σε άλλους μαζικούς φορείς που υπάρχουν, για να δυναμώσει αυτή η λαϊκή, η εργατική, η νεολαϊστική κινητοποίηση εναντίον του πολέμου και αν χρειαστεί, γιατί είναι σωστό αυτό που είπατε, και επί του πρακτέου να εμποδιστούν και όποιες πιθανές προθέσεις υπάρχουν για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, στρατιωτικού υλικού κτλ. Σε αυτόν τον επικίνδυνο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Θα είμαστε εκεί, ελπίζω όλοι. Κύριε Γιώκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστώ. Είστε καλά και καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας εύχομαι.